Να περάσουμε στην επόμενη κάρτα, όπου θα δούμε πώς βαθμολογούν οι πολίτες τους πολιτικούς αρχηγούς, δηλαδή τις δημοτικότητες, κύριε Σεργιάτο. Ναι. Και εδώ πέρα λοιπόν έχουμε πρώτο στη σχετική λίστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 39% θετικές απόψεις, ούτε θετικές ούτε αρνητικές, ουδέτερες το 6%, 55% αρνητικές. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 32% θετικές απόψεις, 7% ούτε θετική ούτε αρνητική, 61% αρνητικές. Και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τρίτος στη σχετική λίστα, με 18% θετικές απόψεις, 56% αρνητικές. Κύριε Σεργιάτο, η ψαλίδα που χωρίζει τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα ήταν παρόμοια και σε παλιότερες ή σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις σας? Η αναλογία ισχύως μεταξύ τους, η διαφορά στον συγκεκριμένο δίκτυο είναι η μικρότερη που έχουμε δει εμείς κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εκλογικού κύκλου. Να ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε στη σχετική λίστα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι κάτω από τον κύριο Βαρουφάκη. Mm-hmm. Συγκεντρώνοντας, διορθώστε με αν κάνω λάθος, 14% θετικές ψήφους και 58% αρνητικές. Σε αυτά τα δεδομένα κινήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και σε προηγούμενες έρευνες ή έχουμε υποχώρηση? Έχουμε, θα έλεγα, σφοδρή υποχώρηση. Η εικόνα και του Πασό Κινάλ αλλά και του ηγέτη και του αρχηγού του κόμματος είναι η χειρότερη που έχουμε δει από την ανάληψη της ηγεσίας του κόμματος από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εντάξει, δεν είναι λίγα όμως και αυτά που συνέβησαν και δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μπορεί και η υπόθεση της Εύας Καηλή να ξανάβαλε στο κάδρο παραμέτρους οι οποίες ήταν αρνητικές και ίσως επηρεάζουν. Ενδεχομένως και αυτό να έχει παίξει κάποιο ρόλο.